Σήμερα έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται για δύο σοβαρά θέματα. Το ένα θέμα είναι το θέμα της λειψιδρίας, το πρόβλημα που υπάρχει στη δικιά μας περιοχή για την ίδρυυση και την άρδευση. Θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο αυτό που θα μπορούσε να γίνει με την περιφέρεια το έχουμε εξαντλήσει. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει γύρω στις 180.000 ευρώ. Είναι αυτά που θα μπορούσε να διαθέσει αυτή τη στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ξεκινήσουμε για την ανόρυξη μιας γεώτρησης στην περιοχή της Απολίχνου, που εμείς έχουμε προχωρήσει για να βγάλουμε άδεια. Μέσα στον αναδασμό για το ΕΒ Β' ζώνης Πόμπιας, προκειμένου να μπορέσει να χαμηλώσει τη στάθμη μιας γεώτρησης, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου νερό, και 30.000 για να βοηθήσει να αγοραστούν ο βάτραχος και αυτό που χρειάζεται για να μπει μπροστά μια γεώτρηση στο Ζαρό. Δηλαδή, στην ουσία, μιλάμε για πώς γεώτρησεις. Μιλάμε για ότι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τρεις γεώτρησεις. Σας είπα, το θέμα δεν λύνεται. Με την κουβέντα βγήκε ότι από τη στιγμή που είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το πρόβλημα που είχα αναφέρει για την ίδρυυση των νότιων οικισμών στο Νότο, η κουβέντα, σας είπα, πάντα η κουβέντα βγάζει ειδήσεις. Ένα θέμα που εγώ δεν το ήξερα, αλλά ο Περιφερειάρχης μας είπε ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη. Μπορούμε να ανοίξουμε αύριο τη γεώτρηση που θέλουμε για την ίδρυυση των νότιων και στην πορεία πάμε την περιβαλλοντική μελέτη. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί τα χρήματα υπάρχουν και κινδυνεύαν να χαθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα η ΔΕΙΑ από αύριο θα βάλει μπροστά τις διαδικασίες προκειμένου να ανοίξει τη γεώτρηση για να ενισχύσουμε τα νότια παράλια. Σε ποια θέση είναι αυτή η γεώτρηση? Είναι μεταξύ Καλών Λιμένων και Χρυσόστομου, κάπου εκεί πέρα. Πώς είπατε την περιοχή σιγά σιγά? Καλή Λιμένες, Χρυσόστομος. Όχι η περιοχή που θα γίνει γεώτρηση. Η γεώτρηση στα νότια παράλια. Κάπως το είπατε. Πρώτη είναι Απολίχνου. Απολίχνου. Η αδρευτική είναι στην περιοχή Απολίχνου. Η δεύτερη είναι στον κάμπο της Μεσαράς για να ενισχυθεί το ΕΒ Β' ζώνης, το ΕΒ της Μπόμπιας. Και η άλλη είναι για να αξιοποιηθεί μια γεώτρηση στο Ζαρό που ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒ Ζαρού. Χθες τρέχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του ΙΒΕΝ που ήταν στα Μάταλα. Σήμερα το πρωί, μία από τις γεωτρήσεις που καλύβουν την περιοχή, αυτή τη στιγμή έχουμε σηκώσει τις σωλήνες, έχει τελειώσει, δεν έχει νερό, ξεκάθαρα. Η άλλη γεώτρηση από εκεί πέρα, που έδινε 35-40 κυβικά ωριέως, έχει πέσει στα 20 με 25. Καταλαβαίνετε λοιπόν την κατάσταση ποια είναι. Άρα στα Μάταλα αυτή τη στιγμή, σε λίγες μέρες θα έχουν νερό. Αυτή τη στιγμή αναγκαστήκαμε να πάρουμε από άλλο χωριό που ευτυχώς είχαμε προβλέψει, είχαμε ανοίξει δεύτερη γεώτρηση, να κάνουμε bypass, να δώσουμε στην περιοχή το Ματάλο και έτσι να μπορούν να δουλεύουν σήμερα. Σας είπα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με την έρευνα, με το διπλό αγωγό, τι γίνεται? Αυτά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κουβέντα. Εγώ ξέρω τι γίνεται, αλλά θα το κουβεντιάσουμε και με την κουβέντα. Τι θα πείτε, ξεκάθαρα τα πράγματα. Για μένα, από αυτό που εγώ με τη λίγη εμπειρία μου, είναι από το αγωγό εκτόνωσης έχουν μπει αγωγοί οι οποίοι παίρνουν το νερό και το διοχετεύουν στα δίχτυα ή στις δεξαμενές του το ΕΒ Α ζώνης, δηλαδή το ΕΒ Τυμπαχίου. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Ας έρθουν οι μηχανικοί, ας έρθει η περιφέρεια να ολοκληρωθούν οι έρευνες και αυτό θα το δούμε. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και εξαιτίας της ανομβρίας και εξαιτίας της μη σωστής διαχείρισης που γίνεται, που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά τη μη σωστή διαχείριση. Αυτό το οποίο εμείς θα συμβάλλουμε είναι να δοθεί μια άμεση χρηματοδότηση και να διεκδικήσουμε και από τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλη χρηματοδότηση για το άμεσο και να δούμε μετά μέσα από συνεννόηση, καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ΤΟΕΒ και του Δήμου, να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το πώς θα βγει η χρονιά. Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε και αυτό κάνουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η ανομβρία δείχνει τα προβλήματα, είναι εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης που πλήττονται από την ανομβρία. Πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε τη σωστή διαχείριση των υδάτων. Γιατί δεν είναι για την άρδευση, πρέπει να δούμε και την ίδρυυση που είναι με τόσο τουρισμό που έχουμε. Άρα όλα αυτά τα θέματα βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη σε πάρα πολλές περιοχές από την ανομβρία, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτό το πλούτο που έχουμε.